Καθημερινά θα έχουμε βίντεο μέσα στην εκπομπή με απόψεις δικές σας και με ρεπορτάζ που φέρουν την υπογραφή της ομάδας της Κρήτης σήμερα. Εύη Χαραγιαννάκη βγήκε και ρώτησε πολίτες του Ηρακλείου αναφορικά με το τι πρέπει να ζητήσουν, τι πρέπει να προτάξουν και τι πρέπει να φέρουν στο επίκεντρο υποψήφοι βουλευτές αναφορικά με θέματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά και μόνο την περιφέρεια Κρήτης. Ποια προβλήματα πρέπει να προτάξουμε λίγο πριν τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν. Μας έχουν φτωχοποιήσει. Ξέρεις τι σημαίνει ο άλλος να μην έχει να πληρώσει το ρεύμα του, να μην έχει τέσει τα παιδιά του, να τους πάρει γάλα. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βγαίνεις, λες και έχεις μπει δεν ξέρω πού σε ποιον οικομόδας για να πας να ψωνίσεις. Τα νοσοκομεία, να προσέχουν περισσότερο τους ανθρώπους, να βάλουν γιατρούς μέσα πολλούς να τους εξετάζουν, γιατί όλα απ' έξω πληρώνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τη βγάζουν με 500 και με 600 ευρώ η οικογένεια ολόκληρη. Για βάλτε κάτω να δεις. Ότι η ζωή έχει γίνει μαρτύριο πια. Ο ΒΟΑΚ, τίποτα άλλο. Τον αγροτικό τομέα, τους δρόμους, οι εθνικές, όλα αυτά είναι προβλήματα μεγάλα. Όλα προβλήματα. Υπάρχει τίποτα καλό? Μόνο προβλήματα. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, ο κόσμος πεινάει. Τίποτα δεν υπάρχει. Τι να ψάξουμε από τους δρόμους, από τις πλατείες, από την υγεία. Είναι το κυκλοφοριακό, είναι το υγείας, είναι παιδείας. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι στην κοινωνία, είναι ο δρόμος. Πάρα πολλά ατυχήματα. Και στο οδικό δίκτυο κατά τη γνώμη μου πουθενά άλλου. Τους δρόμους που δεν έχουμε καλούς δρόμους και γίνονται πολλά αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Στην καθαριότητα. Είναι οι δρόμοι, είναι το κυκλοφοριακό, είναι πολλά είναι. Νομίζω σε υποδομές και γενικότερα να προσέξουμε λίγο τον πολίτη, τις ανάγκες του, τις καθημερινές ανάγκες. Φτιάξουν τους δρόμους, το βασικό, γιατί έχουμε πολλά τροχεία. Να δώσουν μια αναβάθμιση του χώρου στην Κρήτη γενικά, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, περισσότερα δρόμενα. Να επιληθεί το μέγιστο πολιτισμικό πρόβλημα, όχι μόνο για την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα, για τη διάσωση και τη σωτηρία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Υποδομές για η καθαριότητα έχει πολύ σημαντικό ρόλο, το πράσινο.